Η Ιωάννα Νησιρίου για χρόνια έμενε μόνη της σε ένα σπίτι στα Μελίσια. Πρόσφατα απέκτησε συγκάτοικο, όχι όμως με τον παραδοσιακό τρόπο που φαντάζονται πολλοί. Πριν από 2 μήνες η Ιωάννα έκανε αίτηση στην νεοσύστατη μη κυβερνητική οργάνωση στην Ελλάδα Refugees Welcome, δηλώνοντας διαθέσιμη να φιλοξενήσει στο σπίτι της έναν πρόσφυγα ή μετανάστη που έχει ανάγκη στέγης. Έτσι προέκυψε η συγκατοίκηση με τον Αντίρ, η πρώτη που γίνεται μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Γενικά διαβάζω θεματολογία για διάφορα κοινωνικά ζητήματα, οπότε κάποια στιγμή διάβασα για το Refugees Welcome της Γερμανίας και μου είχε φανεί εξαιρετική ιδέα και είχα στεναχωρηθεί που δεν υπήρχε στην Ελλάδα κάτι τέτοιο. Οπότε λίγο αργότερα διάβασα ότι το ξεκίνησαν και εδώ. Και μπήκα αμέσως και έκανα δήλωσα συμμετοχή και λίγες εβδομάδες αργότερα με πήραν τηλέφωνο. Επειδή είχα κολλήσει τα χαρτιά μου για 1 χρόνο στα γραφειοκρατικά ράφια. Οπότε αυτό για μένα σήμαινε αυτομάτως ότι δεν θα μπορέσω να δουλέψω, δεν θα μπορέσω να ενοικιάσω σπίτι και φοβόμουν ότι μην χάσω τα πράγματά μου, τα χαρτιά μου, όλα αυτά που τόσα χρόνια είμαι εδώ στην Ελλάδα. Και έτσι γνώρισα τα παιδιά από το Refugee Welcome. Συζήτησα μαζί τους και αυτοί μου είπαν ότι υπάρχει, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια τέτοια δράση και έκανα εγώ αίτηση, βρήκα το site τους και έκανα την αίτηση και γνώρισα την Ιωάννα. Η πρωτοβουλία Refugees Welcome ξεκίνησε από τη Γερμανία το Νοέμβριο του 2014. Στην Ελλάδα ήρθε τον περασμένο Οκτώβριο. Η Χριστίνα Ψαρά, εκ των υπευθύνων της ομάδας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, θεωρεί ότι το μοντέλο της συγκατοίκησης μπορεί να λειτουργήσει και στη χώρα μας και υπάρχει ήδη μεγάλη ανταπόκριση. Η ιδέα ήταν πολύ απλή και βασίστηκε στο ερώτημα γιατί να υπάρχουν μόνο χώροι υποδοχής ή ξενώνες για την υποδοχή των προσφύγων. Γιατί να μην μπορούν οι πρόσφυγες να συγκατοικήσουν με νέους ανθρώπους, με οικογένειες, με άτομα, με καθημερινούς ανθρώπους. Οι περισσότερες προσφορές συγκατοικήσεων και οι εγγραφές διαμερισμάτων γίνονται από άτομα που... από καθημερινούς ανθρώπους. Τις περισσότερες φορές πρόκειται για άτομα που συνήθως συνοδεύουν τις αιτήσεις τους με μηνύματα ή είτε μας γράφουν απευθείας στο contact το email και μας λένε ότι έχουν ένα διαθέσιμο δωμάτιο και θα ήθελαν να το μοιραστούν με μια οικογένεια. Λαμβάνουμε μηνύματα από άτομα που δεν έχουν χώρο να διαθέσουν και μας γράφουν ότι είναι έτοιμοι να μοιραστούν το χώρο τους με κάποιον άλλον ώστε να δώσουν το δικό τους δωμάτιο. Η συγκατοίκηση της Ιωάννας με τον Αντίρ έχει κλείσει 1,5 μήνα και προς το παρόν και οι δυο τους είναι πολύ ικανοποιημένοι. Κάτι που με απασχολούσε πολύ ήταν το κατά πόσο θα ταιριάζαν οι κουλτούρες μας, κατά πόσο θα μπορούσε να σεβαστεί ο ένας τον τρόπο ζωής του άλλου. Και αυτό, είχα να παλέψω με δικές μου προκαταλήψεις και ευτυχώς τα είχα λύσει στο μυαλό μου πριν γνωρίσω τον Αντί. Το σπίτι ήταν λειτουργικό και πριν έρθει ο Αντί, δεν είχε αλλάξει κάτι στον τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα. Ως προς την καθαριότητα και τις αγορές και όλα αυτά και τους λογαριασμούς όπως ήταν πριν συνεχίζουν. Τώρα αν χρειάζεται κάτι άλλο ο Ναντί, το φροντίζει μόνος του. Αν θέλει να αγοράσει κάτι που δεν υπάρχει στο σπίτι, ας πούμε τηλεόραση εγώ δεν έχω. Αν θέλει τηλεόραση θα πρέπει να φροντίζει μόνος του να βρει μια τηλεόραση. Αλλά κατά τα άλλα όλα είναι κοινόχρηστα. Επειδή δεν περνάμε πολύ χρόνο μαζί στο σπίτι, δεν είναι και ο ένας μες στα πόδια του άλλου. Βοηθούμε σαν ανθρώπους, ξέρω, οι οποίοι έχουν την ανάγκη για να του παρέξει μια στέγαση κάπου, ξέρω, σε μια γωνία του σπιτιού. Δεν νομίζω ότι θα λείψει κάτι από αυτό το σπίτι. Αρκεί να είναι και να ταιριάζουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Αρκεί να μπορούν να συνονιωθούν, να ξέρουν ότι προς τα που βαδίζονται. Είναι ωραίο, θα είναι μια καινούρια εμπειρία. Είναι μια καινούρια εμπειρία για τους ανθρώπους που θα είναι με διαφορετικές κουλτούρες, πολιτισμούς. Να βρίσκονται τουλάχιστον, ας
Ας είναι μια ευκαιρία να έρθουν δύο πολιτισμοί κοντά, έστε, για να ψάξουν να βρουν ότι μήπως έχουν κάπου ένα σημείο στήξης, ξέρω εγώ, που τους φέρνουν, μπορεί να τους φέρνουν κοντά. Για το CNN Greece, Κώστας Πλιάκος.